Ποιο κομμάτι τη ζωή σου. Μην τη διακοπείς. Πάντοτε ήσουν ό,τι είχα πιο γλυκό. Αφήστε. Συγκινήθηκες. Ναι, ήταν. Να σου πω κάτι. Συγκινούμαι και εγώ κάθε φορά που το βλέπω. Και εμείς ακόμα. Και σκέφτομαι, βρε παιδιά, δηλαδή, αν συγκινούμαι εγώ που είμαι έξω από το χορό, τι δουλειά έχω εγώ. Εσείς πρέπει να είναι πολύ έντονο το συνέστημα. Ναι, ήταν όντως. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή που κατέβηκα και είδα όλα τα video wall να δείχνουν εμένα και τη Βίκυ. δεν μπορούσα να μιλήσω, απλά δεν μπορούσα να μιλήσω. Δηλαδή, μέχρι να δω τη Βίκυ δεν μπορούσα να βγάλω άχνα. Αφού κάποια στιγμή με έψαχνε και λέγε πού είναι, πού είναι. Ναι, από μέσα μου έλεγα συνέχεια πού είναι η Βίκυ. Δεν είχες υποψιαστεί τίποτα. Δηλαδή, δεν μπορεί να είσαι πια ο πιο τυχερός από όλους, όπου πήγαινες και έρθεις σε ένα δώρο. Δεν είσαι τυχερός. Τι ομάδα είσαι, Ολυμπιακός. Α, και έρθεις σε ένα δώρο. Μήπως λέγεσαι Κωστή. Τι φαντάζομαι. Όχι, αλήθεια είναι ότι στα δώρα την ψηλιάστηκα ότι κάτι μου ετοίμαζε η Βίκυ. Αλλά μέχρι εκεί, δηλαδή μέχρι τα δώρα. Λέω, εντάξει, δώρα. Της έλεγα το μεταξύ ότι το PlayStation, της έλεγα ότι το θέλω πολύ. Τόσο μόλις το πήρα, λέω, εντάξει, αυτό το φτιάξε η Βίκυ. Αλλά μόλις κατέβηκα κάτω, εγώ περίμενα να εμφανιστεί από κάπου η Βίκυ. Δεν περίμενα δηλαδή να δω ότι το πρόσωπό μας είναι ένα βίντεο γεμάτο. Και... όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι πεταχτήκανε και άτομα δεξιά-αριστερά, τραβάγανε τα κινητά μετά. Μας την πέσανε, λέω. Ρωτάει, τελείω. Χαμογέλα. Κάπως έτσι. Ναι, και λέω, τι έγινε. Δεν είχα αντίδραση και δεν μπορούσα να κάνω κάτι. Φαίνεσαι ότι, δηλαδή, αν δούμε στο βίντεο τη στιγμή που είσαι μπροστά στις οθόνες, να το βρούμε παρακαλώ, φαίνεται ότι εκεί έχεις μείνει και... ναι, ένα χαζό χαμόγελο. Ναι, έχεις χαζέψει και δεν ξέρεις πώς να αντιδράσεις, τι να κάνεις. Έκπληκτος. Το κάνεις συχνά εκπλήξεις. Ναι, το έχω κάνει πολλές. Α, το έχεις κάνει πολλές, πονίδι. Έτσι τον έχεις και λιώνει. Έτσι. Κοιτάει και το βίντεο για πολλωστή φορά. Φαντάζομαι στο ίντερνετ, στο site της Λάκτα, πρέπει να το έχετε δει πάρα πολλές φορές το βίντεο. Ναι. Παρ' όλα αυτά, έξω το είδατε, ξανασυγκινηθήκατε. Ναι. Τι άλλες εκπλήξεις του ετοιμάζεις? Από DVD πάλι με φωτογραφίες μας, τούρτα με φωτογραφία μας. Πόσο καιρό είστε? Διάφορα. Δύο χρόνια, ένα μήνα και 14 μέρες. Ξέρετε κι εσείς ακριβώς. Εμάς δεν είναι και τόσο δύσκολο. Ήταν πρώτη πρωτοχρονιά του 2009. Πώς έγινε η παροιμία? Ήταν από παλιά. Απλά ξαναβρεθήκαμε μετά από πέντε χρόνια και... τα είχατε παλιά και... Όχι, είχαμε γνωριστεί εκεί που έχουμε εξοχικό και οι δύο, από εκείνη η παρέα. Ανεκπλήρωτος έρωτας δηλαδή. Και... κάπως τον είχες δει, μάλλον τελικά. Σε είχε δει, θέλατε αλλά δεν έγινε τίποτα. Ναι, δεν γινότανε. Ναι. Είναι και... αυτό που λένε το πεπρωμένο, ότι αν θέλει να γίνει κάτι, θα γίνει. Είτε τώρα είτε μετά από 10 χρόνια. Και βρεθήκατε σε σπίτι παραμονή πρωτοχρονιά. Στο σπίτι του. Στο σπίτι μου. Έχει κάτι αυτή η μέρα το μεταξύ, έχει μια μαγεία. Δηλαδή, ναι. Αν είσαι σύγκλη, έχεις μια προσμονή ότι κάτι θα σου συμβεί την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Ότι κάτι... είναι η επιθυμία του να συμβεί. Ναι. Κάτι. Και ούτε. Εκεί έμεινα εγώ έκπληκτη με τον Κωστή, γιατί έγινε. Πήγα εγώ απλά γιατί ήταν πρωτοχρονιά και ήξερα ότι θα είναι κοινοί μας φίλοι. Εκεί και προέκυψε εντελώς τυχαία και το κρατήσαμε σαν ημερομηνία αυτή. Α, δεν ξεκίνησε η σχέση εκεί, δεν έπεσε το πρώτο φιλί. Αυτό. Αυτό, εκεί. Απλά ήταν, δεν το περίμενα. Ήταν ξαφνικό, ναι, για μένα. Είμαι γενικά αυθόρμητος τύπος, δηλαδή δεν θα κάνω πολλά, αλλά όταν το κάνω θα το κάνω. Κωστή, μέσα στο σπίτι σου, μαμά, μπαμπά, θύη, ζώη, όλο να κωστείς εκεί. Κάτι που θέλει ο... μ' αρέσει αυτό. Ναι. Είναι τα πιο καλά τα αυθόρμητα, εκεί που δεν το περιμένει ο άλλος. Ωραίο. Χωρίς να είναι γιορτή, γενέθλια. Και ξέρεις κάτι, Βίκυ, είναι ωραίο να μπαίνει ένας άντρας στην πρωτοβουλία, δηλαδή σε μια τέτοια μαγική πρωτοχρονιά, αυτή τη βραδιά, εκεί που δεν είναι ο χώρος που θα έλεγε κανείς ότι. Σίγουρα όχι. Είναι και πρώτη φορά σπίτι του και με ανθρώπους που δεν ήξερα.
δεν τους ήξερα όλους τότε. Και εκεί ξαφνιάστηκα εγώ. Ναι, ήξερε επιλεκτικά δύο-τρία άτομα. Επέλεξα να τον ξαφνιάσω εγώ περισσότερο. Ναι. αυτή είναι η αλήθεια, ναι. Την έκπληξη την έχεις κάνει τη σημερινή. Εννοείται. Ήδη. Έτσι. Αλλά είναι κάτι το οποίο το κάναμε, είναι καθαρά των δύο. Αυτό δεν βγαίνει παρακάτω, παρά έξω. Αυτές οι εκπλήξεις είναι καθαρά για τα ζευγάρια. Δεν χρειάζεται να ξέρουν οι άλλοι τι γίνεται. Το ίδιο μου απάντησαν και οι προηγούμενοι. Εδώ θέλει χειροκρότημα. Σκέφτεται κανένα ζευγάρι. Εσείς είστε και πολύ πιτσιρικιά. Εσείς σκέφτεστε μετά από δύο χρόνια να προχωρήσετε και παραπέρα, ή είναι μια ερώτηση ναι. που το σκεφτόμασταν και λέγαμε μέσα στο 11 να κάνουμε και ένα γάμο. Αυτό τους το έχεις πει, το λες τώρα. Ναι, ναι, όχι, μου το έχει πει και υπάρχει, θα το δείτε ναι. και σε κάποια φωτογραφία από όσες έχουμε, ότι έχει γίνει η πρόταση. Ήδη. Εδώ. Πρόταση αυτή, έχει, ναι. το είδα αυτό με το δαχτυλίδι. Ναι. Και λέω... απλά ανοίξαμε μια επιχείρηση μαζί καινούργια, ένα μαγαζί και είμαστε λίγο στριμωγμένα από θέμα οικονομικών κυρίως. Οπότε θα το τρενάρουμε λόγω αυτού. Να είναι καλά η λάκτα. Ναι. ναι. Μας κάνει ναι. και το γάμο. Ας διεύχομαι. Γιατί είχαμε όμως πρόταση γάμου. Υπερπαραγωγή και αυτή η πρόταση γάμου από τη λάκτα. Πάμε να τη δούμε.